Ακριβότερη έως και 15% θα φτάσει φέτος στο τραπέζι των καταναλωτών η παραδοσιακή λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας, με τους αρτοποιούς να δηλώνουν πανέτοιμοι για το φούρνισμα πολλών τεμαχίων. Στην τιμή η αύξηση περίπου είναι στα 10-15%. Για μένα δεν είναι αντιπροσωπευτικό αυτό το πράγμα, γιατί οι αρτοποιοί τρώνε πολύ από το κόστος τους για να μπορέσουν να διαθέσουν τη λαγάνα και να γίνει. Έτσι, μπράβο, για να γίνει σωστά τα κούλουμα, να μην λείψει από κανένα τραπέζι η λαγάνα. Τι ήθελα να πω. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ποιότητα. Θα διαθέσουμε τη λαγάνα γύρω στα 3-3,50. Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η αγορά. Θα φτιάξουμε και κάποιες λαγάνες με ελιές, πιπεριές, πέρα των παραδοσιακών για τους πιο νέους, ρε παιδί μου, γιατί φτιάχνουμε κάθε χρόνο. Την ίδια ώρα οι αρτοποιοί θα παρασκευάσουν εκτός από τις παραδοσιακές και άλλες λαγάνες εμπλουτισμένες με νηστίσιμα υλικά. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει 4 είδη λαγάνας με ελιαστή ντομάτα, με πιπεριά ελιά, με κρεμμύδι και μια πιο γλυκιά με κανέλα και ζάχαρη. Είναι πιο μικρές, πάει στο αρτοπαρασκεύασμα ουσιαστικά και διαμορφώνει την τιμή ανάλογα με τα υλικά. Δεν είναι, δηλαδή θα είναι λίγο χαμηλότερα και σαν βάρος αλλά και σαν τιμή.